Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντοτε Radio Enandi. Έχουμε επιστρέψει μετά τις σύντομες διαφημίσεις μας. Είναι εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Παυλίδη, βουλευτή Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, είχαμε χτες την ψήφιση τελικά του κοινωνικού μερίσματος, του έκτακτου αυτού μέτρου. Και βεβαίως από την άλλη είχαμε και μία κόντρα στη Βουλή μεταξύ των κομμάτων. Ψηφίστηκε όμως το κοινωνικό μέρισμα και αυτό το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πρώτα απ' όλα ενώ βλέπουμε ότι θέλει να κάνει μία κοινωνική πολιτική κυβέρνηση από την άλλη παίρνει κάποια μέτρα όπως είναι η μείωση κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης, η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά από το 0 στο 24, η αύξηση στην εστίαση από το 13 στο 24, μέτρα τα οποία μειώνουν το εισόδημα του πολίτη. Πώς λοιπόν αυτά τα δύο συμβαδίζουν, κύριε Παυλίδη? Κοιτάξτε, καταρχήν υπήρξαν υποχρεώσεις από την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, του τρίτου προγράμματος, που αφορούσαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αυτές οι δεσμεύσεις μίλαγαν για συγκεκριμένους στόχους, 3% μείωση της ενίσχυσης του κρατικού υπολογισμού προς το σύστημα της συνταξιοδότησης, δηλαδή 1% μικρότερη συνταξιοδοτική δαπάνη και 1% έσοδα από τη φορολογία. Αυτές ήταν δύο λιμένες υποχρεώσεις που προφανώς δεν μπορούσαμε να τις αποφύγουμε στη φάση του μεσοπρόθεσμου. Αυτό που επιλέξαμε ήταν σε αυτό που αναφέρεστε και έχετε δίκιο για τα μεγέθη που αφορούν το ΦΠΑ στα νησιά είτε άλλα ζητήματα φορολογικής πολιτικής, να απλώσουμε τους έμεσους φόρους και τη φορολογική επιβάρυνση σε όσο γίνεται περισσότερες δράσεις, ώστε να μην πάει μια δράση συγκεκριμένη στο κάθε νοικοκυριό. Για παράδειγμα, υπήρχε μια πρόταση να αυξηθούν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ τόσο ώστε να καλύψουν αυτό το 1% των δαπανών. Επιλέξαμε να μην το κάνουμε έτσι και να απλώσουμε ένα μεγάλο φάσμα, μια μεγάλη ομπρέλα έμεσων φόρων, ώστε να πιάνει ένα ποσοστό τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε εργαζόμενη οικογένεια και να μην παίρνει αποκλειστικά όλους μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ήταν μια αναγκαστική επιλογή που την κάναμε, επιλέξαμε, την υπογράψαμε, αν δεν θέλαμε να ρίξουμε το καράβι στα βράχια. Παρ' όλα αυτά όμως, δείχνω και είπαμε από την αρχή ότι δεν είναι στο DNA μας το πολιτικό, η υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Επιλέξαμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό συμβασμό. Ταυτόχρονα όμως, δείχνουμε και το πρόσωπο της δικής μας πολιτικής, γυρνώντας το μέρισμα, γυρνώντας την υπεραπόδοση των στόχων προς την κοινωνία με συγκεκριμένο ταξικό τρόπο. Δηλαδή, ενισχύοντας τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά και τη χαμηλή μεσαία τάξη. Αυτό που θέλω να πω καταρχήν, επειδή στο φως δημοσιότητας έχουν βγει διάφορα σενάρια από πού βγήκε η υπεραπόδοση των στόχων και αν είναι δυνατόν υπερφορολόγησης, ότι καταρχήν το πλεώνασμα δεν είναι μέρος υπερφορολόγησης. Και θέλω να το πω για ποιο λόγο αυτό. Γιατί ίσα ίσα οι φορολογικοί στόχοι φέτος δεν πιάστηκαν. Έχουμε μια απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από τους φορολογικούς στόχους, που σημαίνει ότι το πλεώνασμα που βγήκε δεν ήταν υπεραπόδοση της φορολογίας. Από πού ήταν, λοιπόν? Δεν βιάστηκε της φορολογίας. Ήταν πρώτον από την εξοικονόμηση πόρων στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ, τον οποίο τον παραλάβαμε το ασφαλιστικό σύστημα με μια τρύπα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και για το 2017 προϋπολογίζαμε να κρατήσουμε τον ΕΦΚΑ με 750 εκατομμύρια έρημα, δηλαδή να μειώσουμε την τρύπα στο μισό. Και παρόλα αυτά καταφέρουμε εξαιτίας της μείωσης ανεργίας, μπήκαν περισσότεροι εργαζόμενοι στο ασφαλιστικό σύστημα με το συμβασμό που κάναμε με τη ρύθμιση στις εισφορές και το χαμήλωμα των εισφορών, μπήκαν αρκετοί άνθρωποι στο σύστημα, είχε μια υπεραπόδοση στο σύστημα το φορολογικό. Αντί για 750 εκατομμύρια ζημιά, μια υπεραπόδοση γύρω στα 250 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι αν εμείς πιάναμε το στόχο του ΕΦΚΑ όπως τον είχαμε στο μυαλό μας, θα είχαμε μια τρύπα 750 εκατομμύρια, την οποία θα κάλυπτε ο κρατικός προϋπολογισμός, θα έβαζε λεφτά στο ασφαλιστικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η υπεραπόδοση που έχουμε εξοικονόμησε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, που δεν πάει στο ασφαλιστικό σύστημα, έμεινε στον κρατικό κορβανά και μπόρεσε να δοθεί στο κοινωνικό μέρισμα. Αντίστοιχα, ήταν τα αντίλογα εισοδήματα, από τα οποία εμείς βεβαιώσαμε. Δώσαμε και μια παράταση, μάλιστα, αυτές τις μέρες. Βεβαιώσαμε 400 εκατομμύρια και έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα 250 εκατομμύρια. Είπατε και για κάποιες άλλες
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Είπατε αυτά με τον ΕΦΚΑ, τη μείωση λέτε της ανεργίας. Την ίδια στιγμή όμως για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επί των ημερών σας, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι σε ευέλικτες μορφές εργασίας ξεπέρασαν αυτούς που εργάζονται με κανονικό ωράριο σύμφωνα με την Εργάνη. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Εργάνη σε όλο αυτό το διάστημα των χρόνων από το Μόνιο μέχρι σήμερα είχε διάφορα σκαμπανεβάσματα. Εμείς παραλάβαμε ένα σύστημα εργασιακό, ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο είχε κοντά στο 45% πλήρη απασχόληση και 55% κλασικές μορφές εργασίας. Πέρσι ήρθε σε μια ισορροπία αυτό. Δεν έχει να κάνει πάντως. Η Εργάνη δείχνει στατιστικά στοιχεία, και επειδή η στατιστική, λέγε ένας μεγάλος σκοτσέζος λόγιος, ότι η στατιστική για την εξουσία είναι όπως είναι το φανάρι φωτισμένο. Όχι για να φωτίζεται, αλλά για να στηρίζεται. Έχει σημασία τι παίρνεις κάθε φορά από τα στατιστικά στοιχεία και τι πεδία αναφοράς χρησιμοποιείς. Όχι, το σύνολο της πλήρους απασχόλησης σε σχέση με την απασχόληση την ελαστική στη χώρα έχει πέσει περίπου στο 50-50. Περίπου 50% είναι η πλήρης απασχόληση, 50% είναι η ελαστική εργασία. Μπορεί ανά μήνες να φανούν τέτοια στοιχεία. Όπως για τώρα τον Οκτώβριο φάνηκε ότι το συζύγιο των απολύσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον προσλήψεων. Αφορά τον Οκτώβριο που είμαστε τουριστική χώρα και προφανώς οι απολύσεις στον τουρισμό που απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού δείχνουν ένα αρνητικό συζύγιο. Στο σύνολο όμως της χρονιάς, αν κάποιος πάρει λέει τον Οκτώβριο, θα πει ότι εδώ πέρα η ανεργία αυξήθηκε. Είναι όμως ένα στατικό φαινόμενο. Γιατί αν δεις το σύνολο του δεκαμήνου, θα δεις ότι τελικά η ανεργία μειώθηκε. Σε ένα όμως συγκεκριμένο στατιστικό δείγμα ενός μήνα που έχει υπερβολικές απολύσεις και όχι προσλήψεις. Ναι. Αυτό θα δείξει μια εικόνα. Mm-hmm. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέω ότι η στατιστική είναι μια επιστήμη που παίζει ανάλογα με τα πράγματα. Όχι, περίπου η ανεργία με τα επίσημα στοιχεία του δεκαμήνου για το 2017, η Εργάνη, συγγνώμη, δείχνει στοιχεία ότι έχει ισορροπήσει το σύστημα 50% η πλήρη και 50% η ελαστική. Δεν θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικά τα στοιχεία. Πρέπει να πέσει πολύ πιο κάτω. Πάρα πολύ πιο κάτω. Θετικό είναι πάντως ότι για πρώτη φορά έπεσε κάτω από το 15% η αδύνατη εργασία. Είχε φτάσει 35%. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια η κυβέρνηση του 2014, επειδή είχαν ξεφύγει όλοι οι στόχοι και είχε γίνει πλέον απρόβλεπτο το περιβάλλον και έριξε αυτό το ποσοστό μέσα από ελέγχους στο 19%. Φέτος είναι κάτω από το 15% στο 13%. Πάντως αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν μειώνεται αυτός ο αριθμός, κύριε Παυλίδη. Συμφωνώ. Δεν μετράμε λοιπόν και αυτούς που φεύγουν και έτσι μειώνεται και από αυτούς η ανεργία. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα κομμάτι, επειδή το ποσοστό της ανεργίας έχει να κάνει με το εργατικό δυναμικό που υπάρχει και προσφέρεται και με αυτό που δουλεύει, η μετανάστευση στο εξωτερικό, κυρίως των νέων παιδιών, αυξομειώνει την ανεργία. Άρα, προφανώς, ένα κομμάτι της μείωσης ανεργίας έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που μετανάστευσαν. Είναι και αυτός ένας παράγοντας μείωσης ανεργίας, αρνητικός όμως, γιατί ναι, μεν θετικά μειώνεται η ανεργία, παρόλα αυτά όμως μειώνεται η ανεργία όχι από απασχόληση, από φύγιο στο εξωτερικό. Οπότε, δεν είναι τόσο μεγάλο όμως από το βάρος στο 5% μειωμένη ανεργία, έχει όμως και αυτό τη βαρύτητά του, να μην κορδευόμαστε. Εχθές στη Βουλή συζητήθηκε. Βεβαίως ήταν για το κοινωνικό μέρισμα συζήτηση, αλλά είπανε και για τις πλημμύρες, για την ενίσχυση που θα λάβουν οι πλημμυροπαθείς. Είπαν για 5.000 ευρώ, για 8.000 ευρώ επιχειρήσεις. Αυτό που δεν καταλάβαμε και ίσως μπορείτε να μας βοηθήσετε, είναι από πού θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, από ποιο ταμείο θα πάνε αυτά τα χρήματα στους πλημμυροπαθείς. Ο κύριος Σαρίδης έθεσε από την Ένωση Κεντρών, ήταν ο μόνος που έθεσε ένα θέμα, ότι, γιατί πριν λίγο καιρό, αν θυμάστε, είχε πει ο κύριος Τσακαλώτος ότι υπάρχει μια καβάτζα, έτσι το έχει ονομάσει, με χρήματα τα οποία εισπράττει η κυβέρνηση από τους δανειολήπτες σύμφωνα με τον νόμο 128-1975 και εκεί έχουν μια καβάτζα. Αλλά δεν μας είπαν να τα χρησιμοποιηθούν από αυτά τα χρήματα. Ναι, κοιτάξτε, επειδή και εμείς πήραμε τα μαθήματά μας από τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων και καλό είναι κάθε κυβέρνηση να το κάνει αυτό, η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά το 2014 μοίρασε ένα μέρισμα το οποίο όμως δεν το έχει στο ταμείο, δεν ήταν υπερπλεώνασμα. Παρ' όλα αυτά το μοίρασε γύρω στα 400 εκατομμύρια. Ενώ η στόχη του πλεονάσματός του ήταν για 1,5 δισεκατομμύριο, έπιασε μόλις 77 εκατομμύρια. Εσείς το είχατε καταψηφίσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε καταψηφίσει. Ναι, φυσικά. Αυτό που μοίρασε ήταν προϊόν δανεισμού
γιατί δεν είχε έτοιμη πιστοληπτική γραμμή. Εμείς, αυτό που λέμε σε σχέση με την καταστροφή που έγινε και τις αποζημιώσεις που θα δώσουμε, καταρχήν έχουμε διαμορφώσει ένα απόθεμα και θα το αυξήσουμε αυτό το απόθεμα στην πορεία εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Γιατί αν θες να βγεις με καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, χρειάζεται να έχεις ένα απόθεμα βεβαιότητας, ασφάλειας, το οποίο να μην σε βάζει σε μια αναγκαστική γραμμή πιστοληπτικής στήριξης. Από αυτό λοιπόν το πλεόνασμα προφανώς θα δοθεί ένα μέρος και σε αυτή την ιστορία. Ταυτόχρονα υπάρχει και η προσφυγή που κάναμε ως κυβέρνηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όμως ξέρετε πολύ καλά ότι ο τέρας της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη είναι ακόμα πιο ισχυρό από το δικό μας και σε αυτό το μέρος αργήσει να έρθει. Εμείς έχουμε έτοιμα τα λεφτά από αυτό το απόθεμα, το μαξιλάρι που λέμε πιστοληπτική στήριξη της χώρας που θα μπορούμε να το διαθέσουμε στην κοινωνία. Ταυτόχρονα μπορούμε να βρούμε και άλλες δημόσιες δαπάνες τις οποίες μπορούμε να περιορίσουμε χωρίς να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή όμως που γίνεται αυτή η προσπάθεια διαχείρισης και σε επικοινωνιακό επίπεδο της μεγάλης συμφοράς με τους 21 νεκρούς, κύριε Παυλίδη, είχαμε και κάποια περιστατικά τα οποία δεν ήταν και ως πριν καλύτερη κατεύθυνση. Ο κύριος Καρανίκας με κάποιες βρισιές, ο κύριος Κωνσταντινέας σε μια περίεργη τηλεοπτική εμφάνιση, ακόμα και ο πρωθυπουργός που έβγαζε selfie με την κυρία Χτσιόγλου στο Γκέτεμπορκ. Σας ικανοποιεί αυτή η εικόνα? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει μια κυβερνητική πολιτική είναι τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Για τον κύριο Κωνσταντινέα, πράγμα δεν γνωρίζω τι ακριβώς έγινε. Κάτι άκουσα και είδα εκεί στο διαδίκτυο. Δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Νομίζω όμως ότι μια κυβερνητική γραμμή δεν κρίνεται από αυτό ή από μια σέλφη του Πρωθυπουργού. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εκεί που κρίνεται μια κυβερνητική πολιτική είναι στην πραγματική κοινωνική ευαισθησία που δείχνει. Δεν είχαμε καμία διάθεση εντυπωσιασμού και επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεων. Θεωρώ ότι και το μέρισμα με χαμηλούς τόνους το αποδίδουμε στην κοινωνία. Γιατί από την κοινωνία έτσι κι αλλιώς πάθηκε και στην κοινωνία οφείλει να γυρίσει. Το έχουμε ανακοινώσει εδώ και καιρό χωρίς ζητοκραυγές και χωρίς χειροκροτήματα. Ήταν μια υποχρέωση πολιτική και από τις κυβέρνησεις και της κάθε κυβέρνησης να γυρίσει σε μια τραυματισμένη κοινωνία αυτό το μέρισμα. Και ταυτόχρονα η πρώτη αποκατάσταση, η πρώτη βοήθεια, η άμεση ενίσχυση των ανθρώπων που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές ήταν και αυτό μια άμεση και αναγκαστική υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στην κοινωνία. Γιατί σε τέτοιους δύσκολους καιρούς οι ζημιές που έγιναν, ειδικά στη Μάνδρα, είναι τέτοιου είδου μεγέθους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς μια κρατική ενίσχυση. Είχατε και στην Κέρκυρα κάποιες πλημμύρες πάντως. Είχαμε και στην Κέρκυρα και ένα νεκρό και μια καταστροφή από έναν ομοστρόβιλο και από τις πλημμύρες. Εντάχθηκε και η Κέρκυρα χθες στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Νομίζω αυτά που θα δοθούν δεν αντανακλούν την πραγματική ζημιά των οικοκυριών. Γι' αυτό είναι μια πρώτη έκτακτη άμεση μορφή ενίσχυσης. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τους ελέγχους που θα γίνουν και τις πραγματογνωμοσύνες, θα αποκατασταθεί ο καθένας ανάλογα με το βάρος και το ποσοστό της ζημιάς που έχει. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Παυλίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε λίγες μέρες, σε 8 περίπου ημέρες, θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, αφού ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια με την αποχή των συμβολιογράφων. Και βεβαίως το ερώτημα που τίθεται είναι ότι οι τράπεζες και ο κύριος Τσακαλώτος έχουν συμφωνήσει άτυπα. Δεν έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία, δεν έχει ψηφιστεί ένας νόμος για τις επόμενες 30 περίπου ημέρες μέχρι την πρωτοχρονιά να μην βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητα κάτω των 300.000 ευρώ. Αυτό βέβαια δεν τους δεσμεύει για μετά την πρωτοχρονιά. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει, γιατί τι σας εμποδίζει να νομοθετήσετε την προστασία αυτών ακινήτων μικρότερης αξίας των 300.000 ευρώ και μένετε να επαφίεστε, ας πούμε, στην καλή θέληση των τραπεζιτών? Καταρχήν, η προστασία των δανειοληπτών δεν έχει να κάνει με αυτή την άτυπη συμφωνία με τους τραπεζίτες. Έχετε δίκιο, υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι για περιουσίες πάνω από 300.000 ευρώ και μια άτυπη συμφωνία κάλυψε αυτών των ανθρώπων κάτω από τις 300.000. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η άτυπη συμφωνία είναι μια κατάσταση που αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που θα ξεκινήσουν. Υπάρχει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο, ο νόμος Κατσέλη, που μετά μετατράπηκε σε νόμο Σταθάκη, που ενίσχυσε το δίχτυ προστασίας των δανειοληπτών, όπως και ο δικαστικός συμβασμός που έχει μια αντίστοιχη κάλυψη για τους επαγγελματίες και τους απασχολούμενους. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας, το οποίο οφείλει να επεκταθεί, να πάρει παράταση και για άλλο χρόνο. Νομίζω όμως ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, σαφέστατα η υποχρέωση της χώρας και των τραπεζών εξαιτίας των υποχρεώσεων της ΕΚΟΥΤΟΥ να μειώσει το ποσοστό του κόκκινου δανείου είναι μια αναγκαστική υποχρέωση, με την έννοια ότι αν το τραπεζικό σύστημα δεν λύσει
την πληγή των κόκκινων δανείων του με ποσοστώσεις και με στόχους αναχρονιά, σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, σαφέστατα η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία δηλαδή θα αναγκαστεί ξανά να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες. Και ξέρετε πολύ καλά πόσα δισεκατομμύρια ήδη έχουν πέσει για τη στήριξη τραπεζών. Με αυτή την έννοια λοιπόν οφείλουμε, οι τράπεζες δηλαδή και η κυβέρνηση παρακολουθώντας όλη αυτή τη διαδικασία, οφείλουμε να μειώσουμε την πληγή, να κλείνουμε σιγά σιγά την πληγή των κόκκινων δανείων, φυσικά όμως με όρους κοινωνικών κριτηρίων και επαγγελματικής βιωσιμότητας. Δεν έχει μια λογική να κλείσεις καταστήματα ξαφνικά ή να ταλαιπωρήσεις ανθρώπους που αφορούν την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό επιλέξαμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία με ισχυρά κριτήρια και τα αυξήσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και την επιδότηση σε όσους δανειολήπτες δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους και ταυτόχρονα να φτιάξουμε και ένα δίκτυο προστασίας και στους επαγγελματίες με τον εξεδικαστικό συμβασμό που νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους ανθρώπους που χρωστούν και στο δημόσιο. Αυτό δεν το κατάλαβα. Για ποια επιδότηση μιλάτε σε τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους? Ότι οι δανειολήπτες πολύ χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων θα μπορούν να τη δόση που θα συμφωνήσουν με την τράπεζα μέσα από τον νόμο Κατσέλη να υποστηριχθούν με ενίσχυση για μια πενταετία από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμένα για την ενίσχυση αυτών των δανειοληπτών που αν τους βγάλει μια χαμηλή δόση τράπεζα και έχουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια που μπορούν να μπουν σε αυτά τα κριτήρια, μπορούν να ενισχύσει το κράτος την πληρωμή αυτών των δόσεων. Βεβαίως με την απαραίτητη προϋπόθεση η τράπεζα να εγκρίνει και να πει ότι είναι συνεργάσιμη με δανειολήπτες για να μπουν σε αυτό που μας είπατε. Ναι, υπάρχουν κριτήρια και αξιοπιστίας του δανειολήπτη φυσικά και καλής επαφής με την τράπεζα και αυτά ναι. Αυτό όμως έχει να κάνει και με μια πολιτική αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και οι τράπεζες εκτιμούν και από ό,τι φαίνεται τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν αυτό το φαινόμενο, ότι υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 25% στρατηγικών κακοπληρωτών, ανθρώπων δηλαδή που ενώ μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις της τράπεζας, επιλέγουν να μην το κάνουν, αξιοποιώντας και την κρίση στην ιστορία και κρατάνε την περιουσία τους στην ατομική σε μεγάλα ποσοστά και παρόλα αυτά είναι κακοπληρωτές σε σχέση με τις τράπεζες. Μόνο με τη διαφορά όμως, κύριε Παυλίδη, ότι γιατί μελετήσαμε χτες και κάποια ονόματα που βγήκαν και κάποια δάνεια μεγάλα, τα οποία είναι και του 2007 και του 2008 που σταμάτησαν να εξυπηρετούνται, δηλαδή πριν την κρίση, και είχαν μια δεκαετία μπροστά τους που λέτε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να κάνουν τα κουμάντα τους, να το πω έτσι, ώστε να μην πάρουν καμία σημεία από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς σε αντίθεση με τους απλούς δανειολήπτες, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιου είδους πολυτέλειες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτή την ιστορία ο απλός δανειολήπτης ήταν βαθύτατα εκτεθειμένος. Ευτυχώς ο νόμος Κατσέλη διαμόρφωσε ένα πρώτο θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Ενώ οι άνθρωποι που ξέραν πώς θα διαχειριστούν τα πράγματα, βγάλαν και τα λεφτά στο εξωτερικό, μεταβιβάστηκαν και τις ατομικές υπηρεσίες όσο μέγεθος και αν είχαν και έμειναν αλόγητοι από αυτή την ιστορία. Θεωρώ ότι είχε μεγάλη ευθύνη το τραπεζικό σύστημα. Γιατί ο υπερδανισμός και προς τις επιχειρήσεις και προς τα νοικοκυριά ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή για τις τράπεζες για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή που λέγεται λευκός τηρεσίας, που σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα στις τράπεζες που να δείχνει ότι όταν ο Παυλίδης πάει να πάρει με το ίδιο εκαθαριστικό των 20.000 δάνειων, μπορεί να πάρει μια τράπεζα μέχρι 5.000. Ο Παυλίδης πήγαινε με το ίδιο καθαριστικό σε 8 τράπεζες και έπαιρνε 8 δάνεια των 5.000. Αυτό ήταν μια επιλογή όμως συγκεκριμένη των τραπεζών για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Έτσι, τι οδήγησαν? Οδήγησαν μια κοινωνία σε ένα βαθύτατο υπερδανισμό, που οι τράπεζες τον κάλυψαν αυτόν τον υπερδανισμό, με δάνεια διακοπών, με δάνεια γάμου, με δάνεια αυτοκινήτων, με τα πάντα. Και όταν ήρθε η κρίση, απλώς έκλεισαν συστρόφικα και στην ουσία κατέστρεψαν νοικοκυριά. Αλλά τη λάθος πολιτική που μας λέτε των τραπεζών την πλήρωσε το κράτος με τις ανακεφαλοποιήσεις. Ο λαός τα πλήρωσε τελικά τα χρήματα. Συμφωνώ απόλυτα. Το κόστος της ανακεφαλίωσης των τραπεζών ήταν βαθύτατα τραυματικό και καταστροφικό για την ελληνική κοινωνία. Δείτε πώς αντιμετώπισε μια συντηρητική κυβέρνηση στην Ισλανδία το ζήτημα των τραπεζών. Τις άφησαν να καταρρεύσουν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά εκεί υπάρχουν άλλου είδους ζητήματα ιδιαιτερότητας, ότι εκεί μπορούσε ο κρατικός προϋπολογισμός να στηρίξει μια τέτοια τραπεζική κρίση, γιατί ήταν μόνο τραπεζική κρίση, άφησε να καταρρεύσουν ιδιωτικές τράπεζες και προστάτευσε τα εισοδήματα των καταναλωτών, διαμορφώνοντας ενίσχυση αυτών των εισοδημάτων. Όπως είπατε, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Ναι. Γιατί το χρέος μας δεν ήταν μόνο ζήτημα τραπεζικής κρίσης, ήταν και βαθύτατα δημοσιονομικό χρέος. Κύριε Παυλίδη, να σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, καλημέρα.
Moi je ne tremblais pas.